ζούμε στη Γερμανία και επομένως είναι φυσικό πλέον να υπακούμε στους νόμους της Γερμανίας και επίσης στις εντολές κυβερνήσεως. Το αποτέλεσμα είναι ότι να είμαστε όλοι είναι κλειστοί. Μερικοί ιερείς προσπαθούν με 2-3 άτομα να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία μέσω διαδικτύου. Δεν ξέρω πόσοι μπαίνουν για να παρακολουθήσουν. Ο ίδιος το Πάσχα θα τελέσω μόνο την τελετή της Αναστάσεως. Θα διαβάσω το μήνυμα του Πάσχα, το δικό μου, και θα πω δύο λόγια και εκ μέσης της καρδίας στον κόσμο, στους ανθρώπους μας. Δηλαδή όσους μπορούν να ακούσουν. Δηλαδή υπάρχει μια καταστρεπτική κατάσταση. Εμείς έχουμε κι άλλο πρόβλημα, διότι τα δικά μας τα χρήματα. Εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε περιουσία ούτε κράτος να μας δίνει χρήματα. Τα δικά μας τα χρήματα είναι ο εκκλησιασμός των ανθρώπων. Αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία και αφήνουν ό,τι αφήνουν. Λοιπόν, τώρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Καθόλου έσοδα και επομένως αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος έχει φοβηθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι και όταν τελειώσει συν Θεό αυτή η καταστροφή οι άνθρωποι μας επίσης δεν θα έχονται άνετα στην εκκλησία, θα φοβούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι τα μέσα γενικής ενημέρωσης όλα μιλάνε διαρκώς μόνο για τον ιό. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο θέμα πλέον στη Γερμανία. Και παγκοσμίως, Σεβασμιώτατε, και παγκοσμίως. Είναι... Οι δρόμοι είναι άδειοι, οι πλατείες είναι άδειες. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία. Υπάρχει κυκλοφορία με λίγα αυτοκίνητα. Είναι αυτοί που πηγαίνουν στη δουλειά τους και στα λεωφορεία που υπάρχουν τα λεωφορεία, να ξέρετε ότι είναι όλα άδεια. Δηλαδή, βλέπετε το λεωφορείο και περνά μπροστά σας και δεν έχει κανένα επιβάτη μέσα. Απίστευτες εικόνες. Ναι. Είναι απίστευτο το πράγμα. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα πάει. Έλληνες προς το παρόν θύματα δεν έχουμε. Α, η ομογένεια δηλαδή στη Γερμανία δεν έχει κάποια απώλεια ανθρώπινη προς το παρόν. Προς το παρόν όχι. Σεβασμιώτατε, έχει προξενήσει εντύπωση ότι η Γερμανία παρότι έχει αρκετά κρούσματα έχει πολύ λίγους θανάτους. Είναι το σύστημα υγείας που βοηθάει τους ασθενείς. Το καλύτερο σύστημα υγείας του κόσμου. Είναι ένα κράτος κοινωνικό 100%. Οι άνθρωποι εδώ, οι Γερμανοί είναι περήφανοι για τον τόπο τους. Κατάφεραν μετά από τον πόλεμο να βρουν να βγουν κερδισμένοι. Έχουν φτιάξει ένα άριστο κράτος. Η δημοκρατία λειτουργεί άριστα στη Γερμανία. Και βεβαίως είναι και επιταχυμένοι. Δηλαδή εδώ όταν τους πει κάτι η καγκελάριος ή ο καγκελάριος, υπακούνε. Και μια που αναφερθείτε κάτι στην καγκελάριο, σήμερα βγήκε από την καραντίνα. Ρεπιτόντος. Σήμερα νομίζω βγήκε. Σήμερα, ναι. Είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Πολλοί Γερμανοί ήδη έχουν βαρεθεί να τη βλέπουν τόσα χρόνια. Αλλά όταν φύγει, να ξέρετε, θα λένε που είναι η Μέρκελ. Σίγουρα θα υπάρξει μια φοβερή οικονομική κρίση. Η Γερμανία λαβαίνει, όπως ξέρετε, ιστορικά μέτρα, θα έλεγα. Έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι ένα αντίφορο. Διότι αν συνεχίσει αυτή η κρίση, τα εργοστάσια, η οικονομία, τα πάντα θα βουλιάξουν. Και όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλο τον κόσμο. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Αλλά ευτυχώς εδώ όλοι συμφωνούν, όχι μόνο η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και οι πάντες, ότι η υγεία των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό από ό,τι βλέπετε κλείνουν και οι εκκλησίες. Σεβασμιώτατε, είσαστε από το 1980 στη Μητρόπολη. Γερμανίας. Είμαι ο Γερμανίας από το 80, αλλά είμαι από το 72, ήμουν βοηθός επίσκοπος της Ειρηναίου. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, είμαι τώρα 48 χρόνια επίσκοπος. Και 40 χρόνια ως Μητροπολίτης Γερμανίας. Και ζω 60 χρόνια στη Γερμανία. Με σπουδές επίσης στη Γερμανία, δηλαδή πεντάχρονες σπουδές στη Γερμανία.
Είναι μια κομβική χρονιά που συμπληρώνεται 40 χρόνια. Έτσι, ναι. Είναι μια σημαντική μαρτυρία που δίνεται στην Μητρόπολη Γερμανίας. Είμαστε μια ζωντανή εκκλησία, ο κόσμος είναι κοντά στην εκκλησία. Σας είπα προηγουμένως ότι ζούμε από τον εκκλησιασμό. Αν το σκεφτείτε αυτό τι σημαίνει, μια ζωντανή εκκλησία που έχει στο μεταξύ τα πάντα, ναούς, πνευματικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς, να ζει από τον εκκλησιασμό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό.